θα μπορούσε κάποιος να πει απλά το όνομά του ή να μιλάει για ώρες. Την περασμένη Πέμπτη γιόρτασε τα 37 γενέθλιά του. Ξεκίνησε κάποτε από τον Βελβετό Κοζάνης, πήγε στον Ερωδαϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην Καβάλα, στον Ολυμπιακό Βόλο, στον Πυρικό και Δόξα Δράμας και φυσικά στον Απόλλωνα Σμύρνης. Σύνολο περισσότεροι από 458 αγώνες. Για την αγωνιστική αξία του μιλούν οι επιδόσεις του. Για το ήθος του η πορεία τόσων ετών εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Στις 20 Αυγούστου του 1999 γινόταν διεθνής ένα φιλικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Ελ Σαλβαδόρ. Φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Απόλλωνα Σμύρνης στις 5 Αυγούστου του 2000 σε έναν αγώνα κυπέλλου με αντίπαλο τον Αχαρναϊκό. Από τότε πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια. Το όνομά του τραγουδήθηκε από εσάς τους ίδιους, έζησε δύσκολες αλλά και μεγάλες στιγμές με τη φανέλα της ομάδας μας. Τη φόρεσε 101 φορές, τις περισσότερες με το περιβρακιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο του. Την τίμησε όσο λίγη και κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση των συμπαικτών του των αντιπάλων και φυσικά των συνάδελφων. Κυρίες και κύριοι, ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης, Γιώργος Κατσιδίκης. Την βράβευση για την ΠΑΕ Απόλλωνα Σμύρνης θα κάνει ο πρώην συμπαίκτης Γιώργος Κατσιδίκης και τεχνικός διευθυντής του Απόλλωνα, Δημήτρης Κοταράς. Τον Γιώργο Κατσιδίση θα τιμήσει και το Σωματείο Αναγέννηση Απόλλων με την ανθοδέσμη που θα του παραδώσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης, Μάκη Ναούσο.